Μένει κανείς σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και ιδιαίτερα στα μεγάλα μας νησιά όπως η Κέρκυρα, είναι μια εικόνα δραματική. Είναι μια εικόνα τραγική για τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού, σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει επιδεινώσει την κατάσταση αυτή με την ασυνεννοησία, την έλλειψη σχεδιασμού, τον ερασιτεχνισμό, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την επανέναρξη της τουριστικής περίοδου. Ο εδώ και ένα σχεδόν μήνα υπό ανασχηματισμό ο Υπουργός, όσο παραμένει, πέφτει από γκάφα σε γκάφα και οδηγεί τον τουρισμό σε κατάσταση τραγική, δραματική. Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολα τα πράγματα, αλλά με την στρατηγική της ανυπαρξίας σχεδίου, με την κατάθεση πρωτοκόλλων την τελευταία στιγμή, με την επίταξη δωματίων για καραντίνα μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες, έχουν δημιουργήσει ένα πρωτοφανές μπάχαλο. Και για αυτό το μπάχαλο την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο κ. Μητσοτάκης. Οι αφίξεις θα είναι πολύ περιορισμένες φέτος, θα είναι ακόμα λιγότερες εξαιτίας αυτής της ανυπαρξίας σχεδιασμού, της πρωτοφανούς ανυπαρξίας σχεδιασμού. Ταυτόχρονα όμως, η Κέρκυρα, όπως και όλα τα μεγάλα νησιά μας, βγάζουν κραυγή αγωνίας, εκπέμπουν SOS. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Υπάρχουν εποχικοί εργαζόμενοι που ενδεχομένως να κάνουν 18 μήνες να δουν εργασία και προφανώς δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και αναρωτιέμαι, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, πού πήγαν, σε ποιους πήγαν, όταν οι τράπεζες δεν έχουν ανοίξει την κάνουλα της ρευστότητας παρά το γεγονός ότι διαθέτουν κεφάλαια και εργαλεία χρηματοδοτικά. Πολύ φοβάμαι, αν ο κ. Μητσοτάκης δεν συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα και δεν βγει έξω από την φούσκα της εικονικής πραγματικότητας στην οποία ζει, ότι το φθινόπωρο, αν ξανάρθω εδώ ή στα μεγάλα νησιά μας, στη Ρόδο, στην Κρήτη, δεν θα μιλάμε πια για μέτρα στήριξης της εργασίας ή των επιχειρήσεων, θα μιλάμε για οργάνωση συσιτίων. Αυτή είναι η εικόνα. Γι' αυτό καλό για άλλη μια φορά την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να στηρίξουν τον κόσμο της εργασίας και τις επιχειρήσεις και κυρίως να σταματήσουν αυτό το απίστευτο αλαλούμ σε σχέση με την επανεκκίνηση του τουρισμού.